Ψυχής διάλογη, μια εκπομπή συζήτηση για τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Μια εκπομπή για τον καθένα μας. Με τον ψυχολόγο Στράτο Βραχιόλια. Συντονίζει η δημοσιογράφος Παρασκευή Καρύπα. Καλησπέρα φίλοι ακροατές, είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως ο Αλεξανδρουπόλεως, Ράδιο Ελπίδα 102,3 και ακούτε την εκπομπή Ψυχής Διάλογη, μία συζήτηση γύρω από θέματα ψυχολογίας με τον ψυχολόγο τον κύριο Στράτο Βραχιόλια. Καλησπέρα κύριε Βραχιόλια. Καλησπέρα σας κύριε Σκαρύπα, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Κύριε Βραχιόλια, σήμερα το θέμα που θα συζητήσουμε θα είναι οι φίλοι των παιδιών μας. Ένα θέμα μεγάλο που απασχολεί όλους τους γονείς. Είναι φίλοι που τους εγκρίνουμε, φίλοι που δεν τους εγκρίνουμε, οι δυσκολίες που έχουν τα παιδιά στην σύναψη έτσι, σχέσεων φιλίας με άλλα παιδιά της ηλικίας τους. Έτσι, αυτό το μεγάλο θέμα θα ανοίξουμε σήμερα. Και θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα ερώτημα έτσι, που αφορά κυρίως τις πιο μικρές ηλικίες. Όταν βλέπουμε ότι το παιδί μας έχει σε μια μικρή ηλικία, έτσι, νηπιακή, θα έλεγα. Όταν βλέπουμε ότι έχει μια δυσκολία στο να δημιουργήσει φιλίες, να πάει να μιλήσει σε άλλα παιδάκια, να παίξει μαζί τους, είναι σωστό να παρεμβαίνουμε εμείς ως γονείς, να κάνουμε την πρώτη επικοινωνία μεταξύ των παιδιών ή όχι? Δεν ξέρω σε ποια ηλικία αναφέρεστε. Δηλαδή μετά τα στην νηπιακή ηλικία, ναι, κυρίως. Στον εργοπαιδικό σταθμό ή πιο πριν ή πιο μετά, ας πούμε. Νομίζω πιο πριν ή τέλος πάντων μέχρι την ηλικία των τεσσάρων. Μάλιστα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο ρόλος του γονιού είναι να δίνει ευκαιρίες, όχι να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες εκ μέρους του παιδιού. Άλλωστε τα πράγματα σε σχέση με τις φιλίες σε αυτή την ηλικία ή σε αυτές τις ηλικίες είναι πολύ ρευστά. Και επειδή το παιδί σιγά σιγά αρχίζει να δομεί και να οικοδομεί σχέσεις, είναι καλό να μην το συνηθίσουμε σε μια κατάσταση στην οποία εμείς θα αναλαμβάνουμε εκ μέρους του πρωτοβουλίες. Το σίγουρο όμως είναι ότι χρειάζεται ευκαιρίες να είναι με άλλα παιδιά, να είναι σε ένα σχολείο, σε ένα παιδικό σταθμό, σε ένα πάρτι, σε ένα παιδότοπο ενδεχομένως ή σε ένα πάρκο, ή να έχει τις ευκαιρίες του το παιδί να βρεθεί με άλλα παιδιά. Και ίσως δεν θα ήταν καλό να σπεύσουμε, να αναλάβουμε εκ μέρους του πρωτοβουλίες, γιατί πιστεύω ότι για τα περισσότερα παιδιά το χτίσιμο της φιλίας, και σίγουρα σε αυτές τις ηλικίες που μιλάμε δεν έχει την εικόνα που έχουμε εμείς για τη φιλία, είναι κάτι πιο ρευστό και κάτι πιο εύκολα αλλάζει, ας πούμε. Νομίζω ότι χρειάζεται να δώσουμε στα παιδιά τη δυνατότητα μόνα τους να κατακτήσουν αυτή την κοινωνική δεξιότητα, γιατί είναι μια χρησιμότατη κοινωνική δεξιότητα, δηλαδή το να μπορώ να φτιάχνω σχέσεις με άλλους για την ζωή μας γενικά. Σε αυτές τις ηλικίες ακούμε πολύ συχνά τα παιδιά να λένε «Α, ο φίλος μου έκανε αυτό το δώρο, ας πούμε, ή παίξαμε μαζί αυτό το παιχνίδι», και τα ρωτάς μετά πώς το λένε το φίλο σου. «Δεν ξέρω», απαντάνε, «δεν ξέρουν καν το όνομα, αλλά είναι φίλος». Ακριβώς. Όμως η ανάγκη να είναι με άλλα παιδιά, η ανάγκη να μοιράζονται και η ανάγκη να είναι σε σχέσεις είναι πάρα πολύ σημαντική. Και βλέπουμε ότι καθώς τα παιδιά μπαίνουν σε ένα πιο οργανωμένο και πιο δομημένο περιβάλλον, όπως είναι αυτό παράδειγμα του παιδικού σταθμού, τότε το κομμάτι σχέσης μπαίνει πιο επιτακτικό, πιο έντονο. Η σχέση με την κυρία, η σχέση με τα άλλα παιδάκια, και βλέπουμε και την υποδομή που υπάρχει από το επίπεδο της οικογένειας για την εμπλοκή του παιδιού σε καινούργιες σχέσεις. Δηλαδή, άλλες οικογένειες
έχουν μεγαλύτερη άνεση και ευχέρεια και έχουν αναλάβει περισσότερες πρωτοβουλίες για την επαφή με άλλα παιδιά, αλλά είναι λιγότερο πρόθυμες ή τέλος πάντων είναι περισσότερο επιφυλακτικές για τις επαφές. Αλλά αυτό που σίγουρα χρειάζεται να κάνουμε είναι να πιστώσουμε με χρόνο τα παιδιά για να κατακτήσουν και αυτή την κοινωνική δεξιότητα και να μην σπεύσουμε άμεσα να βγάλουμε συμπεράσματα αν δεν τα πάει καλά, αν δεν κάνει εύκολα παρέες, δεν κάνει εύκολα φίλους. Όχι, να μην δώσουμε τα μέλη. Που μιλάμε ακριβώς είναι πάρα πολύ ρευστά τα πράγματα και καλό είναι και το σχολείο να κινηθεί σε μια αντίστοιχη κατεύθυνση, ας πούμε, με την έννοια του ότι πολύ συχνά πράγματα που τα βλέπουμε στα παιδιά και για παράδειγμα βλέπουμε ένα παιδί λίγο σφιγμένο, λίγο απομονωμένο από τα άλλα παιδάκια, αυτό στην πορεία του χρόνου με περισσότερη έτσι δυνατότητα να είναι σε επαφή με άλλα παιδιά αλλάζει. Ας προχωρήσουμε λίγο παρακάτω στην ηλικία του δημοτικού. Τα παιδιά συναναστρέφονται με άλλα παιδιά στο σχολείο, δημιουργούν τις φιλίες έτσι με τα παιδιά που βλέπουν καθημερινά. Μέσα σε όλα αυτά φαντάζομαι ότι υπάρχουν και παιδιά τα οποία δεν έχουν και ίσως και από το σπίτι τους τα παραδείγματα της ανατροφής που εμείς εγκρίνουμε πάντα. Όταν λοιπόν δεν εγκρίνουμε τους φίλους των παιδιών μας, πώς πρέπει να το διαχειριστούμε, πρέπει να μιλήσουμε στα παιδιά γι' αυτό? Είναι σωστό να τους πούμε ότι ο τάδε φίλος σου ή τάδε φίλη σου δεν μου αρέσει γιατί κάνει αυτό ή κάνει εκείνο? Νομίζω ότι είναι καλό να έχουμε μια γνώμη για τις παρέες των παιδιών μας, όχι όμως να επιβάλλουμε τη γνώμη μας. Αυτό που έχουμε πάντα, ακόμα και αν δεν συμπαθούμε παράδειγμα τους γονείς των φίλων των παιδιών μας, αυτό που μπορούμε οπωσδήποτε να κάνουμε είναι να μην πληγώσουμε τη δυνατότητα των παιδιών μας να διαλέγουν με τα δικά τους κριτήρια τους φίλους και τις παρέες τους. Και εκτός αυτού, το ότι κάποια οικογένεια μπορεί να μην είναι έτσι όπως εμείς τουλάχιστον θα θέλαμε να είναι, δεν σημαίνει ότι τα παιδιά της θα είναι σόνι και καλά παιδιά τα οποία θα βλάψουν ενδεχομένως τα δικά μας παιδιά. Περισσότερο θα βλάψει τα παιδιά μας η δική μας επιφύλαξη στο να βάλουμε πολύ πολύ αυστηρά κριτήρια επιλογής φίλων και συνήθως τα κριτήρια που βάζουμε έχουν να κάνουν, ας πούμε, με την κοινωνικο-οικονομική συνήθως κατάσταση των οικογενειών από τις οποίες προέρχονται οι φίλοι των παιδιών μας. Αυτό κάνει περισσότερο κακό από το να το παιδί μας να κάνει παρέα με ένα παιδάκι που ενδεχομένως εμείς να μην εγκρίνουμε το περιβάλλον το οποίο προέρχεται. Χρειάζεται να δώσουμε δυνατότητες και επιλογές στα παιδιά μας, να αναπτύξουμε το κριτήριό τους να επιλέγουν, να έχουμε μια γνώμη, αλλά να μην επιβάλλουμε τη γνώμη μας και να μην σημαίνει το ότι το παιδί, παράδειγμα, επιλέγει αυτούς τους φίλους, ότι εμείς θα σταθούμε κριτικά απέναντί του ή θα αρχίσουμε να το κατηγορούμε. Οι φίλοι των παιδιών μας αποδεικνύουν ένα δικαίωμα επιλογής και ένα δικαίωμα ελέγχου πάνω στη ζωή τους. Αυτό καλό είναι να σταθούμε με τρυφερότητα και με στοργή απέναντι σε αυτό το δικαίωμα των παιδιών μας. Και με σεβασμό. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί τα παιδιά μας, αυτό πρέπει να έχουμε στο νου μας, δεν θα ζουν αιωνίως και μόνιμα δίπλα σε μας. Θα είναι αργότερα στην κοινωνία, μαζί με άλλα παιδιά, μαζί με άλλους ανθρώπους και χρειάζεται να αναπτύξουν από νωρίς κριτήρια επιλογής. Με ποιον θα πάμε και ποιον θα αφήσουμε που λέγει το τραγούδι. Ήθελα να σας ρωτήσω, όταν βλέπουμε ότι από κάποια συναναστροφή το παιδί μας αρχίζει και αναπαράγει συμπεριφορές τις οποίες εμείς δεν εγκρίνουμε, δεν συμφωνούμε μαζί τους. Παραδείγματος χάρη βλέπουμε ότι μια συναναστροφή με ένα παιδί που δεν διαβάζει, για να πω έτσι ένα παράδειγμα, δημιουργεί και στο δικό μας το παιδί την αίσθηση ότι εντάξει, δεν θα διαβάζω ούτε εγώ, δεν είναι τόσο σημαντικό το διάβασμα. Τι πρέπει να κάνουμε εκεί, πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, πρέπει να απομονώσουμε το παιδί? Αυτό νομίζω ότι χρειάζεται να το δούμε σαν ένα ζήτημα της οικογένειάς μας και όχι σαν αποτέλεσμα κακών επιρροών. Πιστεύω ότι οι γονείς έχουμε μεγάλη ανασφάλεια και δεν πιστεύουμε στη σχέση που έχουμε με τα παιδιά μας. Θεωρούμε δηλαδή ότι ένα παιδάκι, ο φίλος του παιδιού μου που τον γνωρίζει ας πούμε εδώ και λίγο καιρό, έχει μεγαλύτερη επίδραση στη ζωή του από ότι η δική μας σχέση και η δική μας επαφή τόσων χρόνων. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό φοβόμαστε οι γονείς αυτό. Ακριβώς. Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι ένας φόβος που χρειάζεται να τον δουλέψουμε μέσα μας. Δεν είναι ο φίλος του παιδιού μου που το επηρεάζει. Πρέπει να σκεφτούμε ποιοι είναι οι λόγοι
που το παιδί μου σε αυτή τη φάση συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Γιατί φίλοι των παιδιών μας θα υπάρχουν πάντα. Θυμάμαι παλιά, έτσι, για λίγο μεγαλύτερες ηλικίες, κάποιον έτσι σπουδαίο παιδαγωγό, ο οποίος έλεγε ότι θα ήθελα, λέει, η οικογένεια που μεγαλώνει τα παιδιά μου να μοιάζει με συμμορία. Εννοώντας ότι να έχει τη δυνατότητα αυτή που έχει μια συμμορία για τα μέλη της, με την ξεκάθαρη βέβαια ιεραρχία, αλλά και το βασικότερο κριτήριο της αποδοχής. Εμείς οι γονείς σήμερα πάσχουμε στην αποδοχή, όχι στην αγάπη. Στην αγάπη τα πάμε υπέροχα, όμως στην αποδοχή είναι ένα μεγάλο θέμα. Και πολύ συχνά, ειδικά στην εφηβεία συμβαίνει αυτό, η δυσκολία μας να αποδεχτούμε τις επιλογές των παιδιών μας μας φέρνει σε ρήξη, μας φέρνει σε σύγκρουση και δημιουργεί ένα χάσμα στην επαφή και τη σχέση μας. Και αυτό χρειάζεται προσοχή, γιατί όταν λέμε σε έναν έφηβο, στο παιδί μας, ότι πού τον βρήκες αυτόν τον μαλλιά, ας πούμε, και τον κάνεις παρέα, ο έφηβος, το παιδί μας, δεν ακούει για το φίλο του, ακούει το εξής μέσα του: είσαι χαζός, δεν σου κόβει, πήγες και βρήκες αυτόν να κάνεις παρέα. Δηλαδή το σχόλιο του γονιού το διαβάζει σε ένα άλλο επίπεδο. Και αυτό είναι, χρειάζεται προσοχή, γιατί εκεί πληγώνεται η σχέση. Και η σχέση, όπως έχουμε πει και άλλες φορές σε αυτή την εκπομπή, είναι το μόνο όπλο που έχουμε για τη διαχείριση της επαφής μας με τα παιδιά μας. Η αποδοχή λοιπόν και των φίλων των παιδιών μας, από όπου και αν προέρχονται, με φυσικά με τη γνώμη μας. Δηλαδή θα πούμε μια γνώμη του στυλ, κοίτα να δεις, εμένα δεν μ' αρέσει, ρε παιδί μου, που ξέρω εγώ κάνει αυτό εκείνο ο φίλος, αλλά εσύ ξέρεις, μιλάω για εφήβους, έτσι, το εσύ ξέρεις κάνει μεγάλη διαφορά, γιατί ο έφηβος έχει ανάγκη τη γνώμη μας, όμως δεν έχει ανάγκη την επιβολή της γνώμης μας, γιατί το εισπράττει ως πλήγμα στην αυτοεκτίμησή του. Δηλαδή αισθάνεται όταν ο γονιός του λέει κάτι για τον φίλο του, ότι λέει κάτι για εκείνον, ότι δεν ξέρεις να διαλέγεις, δεν ξέρεις να επιλέγεις, είσαι χαζός, είσαι βλάκας, δεν σου κόβει, άρα δεν έχεις δυνατότητες να κάνεις καλές επιλογές, άρα εγώ είμαι ο έξυπνος που θα σου πω πώς θα είναι οι φίλοι σου και οι παρέες σου. Και εκεί δημιουργείται η σύγκρουση. Ακριβώς, ακριβώς. Και να σας πω και το άλλο που χρειάζεται να μας απασχολήσει σαν γονείς. Δεν δημιουργείται απλά μόνο μια σύγκρουση, αλλά υπερασπίζεται με προσωπικό τίμημα ο έφηβος την επιλογή του. Δηλαδή, αν εγώ δεν συμπαθώ την παρέα του παιδιού μου και συνεχώς του κάνω σχόλια και κριτική για την παρέα του, είναι σαν να του δίνω ένα ερέθισμα να κολλήσει σε αυτή την παρέα. Πολύ συχνά αυτό το μεταφράζω και το συσχετίζω, ας πούμε, με τις εικόνες, ας πούμε, από τις παλιές ελληνικές ταινίες, όπου ο πλούσιος μπαμπάς, παράδειγμα, δεν αποδέχεται τον φτωχό γαμπρό που του πάει η κόρη, ας πούμε, και αυτό είναι, έχει ως αποτέλεσμα δύο πράγματα. Και να υπάρξει ρήξη στη σχέση μπαμπά-κόρης, αλλά και να δυναμώσει η σχέση του γαμπρού με την κόρη. Χρειάζεται και τα δύο να τα δούμε. Τώρα, τηρουμένων των αναλογιών, ισχύουν και για τις επιλογές και τις φιλίες των παιδιών μας. Και έτσι νομίζω ότι η αποδοχή θα βοηθήσει το παιδί μας να δει και τις όποιες αδυναμίες μπορεί να έχουν οι φίλοι του ή η παρέα του. Αλλά αν εμείς σταθούμε αρνητικά και κριτικά απέναντι σε αυτό, τότε το ζήτημα για αυτόν δεν είναι τα αδύναμα σημεία της παρέας ή του φίλου, αλλά το δικαίωμά μου να υπερασπίζομαι την επιλογή μου απέναντι στους γονείς που πιστεύουν ότι εμένα δεν μου κόβει για να κάνω την κατάλληλη επιλογή. Στο σημείο αυτό, κύριε Βραχιόλα, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής να αναλύσουμε έτσι λίγο περισσότερο το θέμα της αποδοχής. Σε λίγο κοντά σας, αγαπητοί ακροατές. Έντεκα το βράδυ φεύγω από τη δουλειά κι αρχίζω να παλεύω με τη μοναξιά, και μέσα στο λεωφορείο της γραμμής μετράω τα φανάρια της διαδρομής. Επάνω στο ταμπλό σου γράφουν τα παιδιά: μπαμπά μην τρέχεις κι η μαμά χαμογελάει, σε μια φωτογραφία όλους σας φιλάει,
Στην άκρη του καθρέφτη Παναγιά, το νου σου Κύριε οδήγε. Γλιστράω στις χειρολάδες και από το σπίτι της μπροστά. Όταν περνάς μη σταματάς, δεν κατεβαίνω πια εδώ. Κι ας ξέρει πως την αγαπώ, μέσα απ' τα λάθη τα πολλά μαθαίνω πρώτη μου φορά πως είναι η μοναξιά. Να 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 να. Ουρές στα σινεμά κι ο κόσμος στην πλατεία. Στη στάση μια παρέα ψάχνει για ταινία. Και δίπλα ένας παππούς με όλα αμπορεί, πως άλλαξε η νύχτα την Παρασκευή. Δεν θέλω να κατέβω από το λεωφορείο, το άδειο μου το σπίτι θα είναι πάλι κρύο. Και πάνω στο καινούριο άσπρο κάναπε, να βλέπω τους λεκέδες του καφέ. Το νου σου Κύριε οδήγε, γλιστράω στις χειρολάδες και από το σπίτι της μπροστά. Όταν περνάς μη σταματάς, δεν κατεβαίνω πια εδώ. Κι ας ξέρει πως την αγαπώ, ήρθε ο καιρός να δω και εγώ καλά πως είναι η μοναξιά. Σαββατοκύριακο στο Λούνα Πακ μαζί με τα παιδιά. Να με ρωτάνε αν την αγαπάω ακόμα τη μαμά. Το νου σου Κύριε οδήγε, γλιστράω στις χειρολάδες και από το σπίτι της όταν περνάς. Ποτέ μη σταματάς, δεν κατεβαίνω πια εδώ. Κι ας ξέρει πως την αγαπώ, ήρθε ο καιρός να δω και εγώ καλά πως είναι η μοναξιά. Το νου σου Κύριε οδήγε, γλιστράω στις χειρολάδες και από το σπίτι της όταν περνάς. Ποτέ μη σταματάς, δεν κατεβαίνω πια εδώ. Κι ας ξέρει πως την αγαπώ, ήρθε ο καιρός να δω κι εγώ καλά πως είναι η μοναξιά, πως είναι η μοναξιά. Είμαστε ξανά κοντά σας φίλοι ακροατές στην εκπομπή Ψυχής Διάλογη. Το θέμα που συζητάμε σήμερα με τον ψυχολόγο τον κύριο Βραχιόλια είναι οι φίλοι των παιδιών. Κύριε Βραχιόλια, είπατε στο πρώτο μέρος της εκπομπής διαχωρίσατε την αγάπη από την αποδοχή. Και έτσι διαρωτώ με όση ώρα σας ακούω, μπορεί να υπάρξει αγάπη χωρίς αποδοχή? Είπατε ναι, ότι είμαστε καλοί στο να αγαπάμε τα παιδιά αλλά να μην τα αποδεχόμαστε. Θα δώσω ένα παράδειγμα που το έχουμε κουβεντιάσει και άλλες φορές. Θα σας πω το εξής. Φανταστείτε μια νεαρή έφηβη κοπέλα η οποία είναι πάρα πολύ καλή και στο σχολείο και στις επιδόσεις και στους βαθμούς, όμως έχει λίγα κιλά παραπάνω. Και έχει για μαμά μια κυρία έτσι μέσης ηλικίας, 45-50 χρονών, η οποία είναι πολύ καλοδιατηρημένη και με ένα ωραίο σώμα. Υπάρχει ο εξής διάλογος ανάμεσα στην κόρη και στη μαμά. Μάλλον ανάμεσα στη μαμά και στην κόρη. Χαίρομαι παιδί, πραγματικά πάλι σήμερα πήρες τους καλύτερους βαθμούς. Εκείνο το θέμα ρε παιδί, λίγο με τα κιλά και άμα δεν πρόσεχες λίγο ξέρω εγώ παραπάνω και ξέρω. Αγαπάει αυτή η μαμά? Εγώ πιστεύω ότι αγαπάει. Νομίζω πως ναι. Δεν το λέει με κακή ύπραση. Αποδέχεται όμως? Νομίζω πως όχι. Ακριβώς. Εκεί είναι το θέμα. Η αποδοχή είναι η λέξη κλειδί. Και για την αποδοχή κάνουμε τα πάντα. Τι διαφορά έχουν οι κακές παρέες από εμάς τους γονείς? Έχουν μια πολύ σημαντική διαφορά. Ότι στις κακές παρέες, με ή χωρίς εισαγωγικά, γιατί και αυτά είναι σχήματα και καλό είναι να προσέχουμε πώς τα ονομάζουμε, δεν σε αποδέχονται όπως είσαι. Με τα στραβά σου, με τα... Αλλά αυτή η λέξη αποδοχή είναι
το έφορο χώμα στο οποίο αναπτύσσεται το λουλούδι, που είναι η προσωπικότητά μας, είναι ο εαυτός μας. Και είπατε πριν ότι μιλάμε σήμερα για τους φίλους των παιδιών μας, αλλά εγώ θα έλεγα ότι στην ουσία μιλάμε για το σεβασμό που χρειάζεται να έχουμε στο δικαίωμα των παιδιών μας για επιλογές, μεταξύ αυτών και για φίλους. Δεν απεμπολώ το δικαίωμα των γονιών να έχουν γνώμη για τη ζωή των παιδιών. Όμως χρειάζεται να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς την εκφράζουμε αυτή τη γνώμη. Γιατί είναι άλλο πράγμα να πούμε σε έναν έφηβο πού πήγες και τους μάζεψες αυτούς, τι παρέα είναι αυτή που βρήκες, και άλλο πράγμα να του πούμε, κοίτα να δεις παιδί μου, εμένα κάποια πράγματα δεν μου άρεσαν σε αυτά που είδα στην παρέα σου, βέβαια εσύ ξέρεις. Το εσύ ξέρεις δεν είναι κάνε ό,τι θες ή κόψε το λαιμό σου, αλλά αναγνωρίζω το δικαίωμά σου εσύ να δεις με τα δικά σου μάτια και με τα δικά σου κριτήρια αυτές τις επιλογές. Και παράλληλα ενθαρρύνω το παιδί να έχει στραμμένο το βλέμμα και το μάτι του σε αυτό που είδα, και όχι να είναι η προσοχή του στραμμένη να με πείσει εμένα ότι έκανε μια καλή επιλογή. Γιατί στην πρώτη περίπτωση, μιλώντας έτσι, είναι σαν να του πω, τι πράγματα είναι αυτά, ας πούμε, σιγά, δεν σου κόβει καθόλου, δεν πρόκειται να τα καταφέρεις εσύ ποτέ, να διαλέξεις τους καταλληλότερους ανθρώπους που θα σε βοηθήσουν, ας πούμε. Καταλαβαίνετε, αλλάζει επίπεδο η κουβέντα. Και ο προσανατολισμός ακριβώς του παιδιού. Και τι μήνυμα παίρνει το παιδί για τον εαυτό του. Ότι δεν ξέρεις, ότι εγώ ξέρω. Στα παιδιά μας δεν λείπουν δυνατότητες. Λείπουν εμπειρίες. Εμείς στη διαφορά μας σε σχέση με τα παιδιά έχουμε παραπάνω εμπειρίες από τα παιδιά μας, όχι παραπάνω δυνατότητες. Είναι σημαντικό να καταθέτουμε τις εμπειρίες μας, αλλά με έναν τρόπο που να μην μπλοκάρει τις δυνατότητες των παιδιών μας. Τονίζω ακόμη μια φορά, τα παιδιά έχουν ανάγκη να ξέρουν τη γνώμη μας. Δεν λέω να κάνουν τα παιδιά ό,τι θέλουν. Όμως, άλλο πράγμα να πω τη γνώμη μου και άλλο πράγμα να πω εσύ δεν ξέρεις, άσε να σου πω τι θα κάνεις. Αυτό όλο που μας αναλύεται αυτή τη στιγμή προϋποθέτει και μια ψυχική καλλιέργεια από την πλευρά των γονιών. Και φαντάζομαι ότι οι γονείς που δεν έχουν νιώσει οι ίδιοι την αποδοχή σαν παιδιά ή δεν την νιώθουν μέσα στο γάμο, είναι πολύ πιο δύσκολο να την εκφράσουν. Όταν δεν έχεις πάρει κάτι, όταν δεν έχεις μάθει κάτι πώς γίνεται, είναι πολύ πιο δύσκολο να το δώσεις, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, και απ' την άλλη να πούμε και το εξής, ότι όταν, θα μου επιτρέψετε τον όρο, χρησιμοποιούμε τα παιδιά μας σαν να είναι οι φίλοι μας, ενώ δεν είμαστε φίλοι με τα παιδιά μας, ποτέ δεν θα είμαστε φίλοι με τα παιδιά μας. Άλλο να έχουμε φιλική σχέση, αλλά φίλοι δεν θα είμαστε ποτέ. Όμως όταν εγώ σαν άτομο δεν έχω άλλες παρέες, δεν έχω άλλη ζωή και η ζωή μου είναι μόνο μέσα από τα παιδιά μου, τότε λογικό είναι να νιώθω πολύ μεγάλη ανασφάλεια όταν το παιδί μου θα θέλει να χτίσει μια ζωή έξω από αυτή τη ζωή που μοιράζεται μαζί μου. Και έτσι οποιαδήποτε σχέση, φιλική ή άλλη, με άλλους ανθρώπους έξω από μένα και το περιβάλλον αυτό που είμαστε μαζί, θα βιώνεται από μένα ως απειλητική. Το χρειάζομαι δηλαδή το παιδί μου και για δικούς μου ψυχολογικούς λόγους, για να είναι η παρέα μου, το φιλαράκι μου, αυτός που λέω τα προβλήματά μου ή αυτός που θα εκμυστηρευτώ τον πόνο μου, τον καημό μου. Και εκεί βέβαια πάμε σε μια άλλη δύσκολη κατάσταση. Οι γονείς όσο μεγαλώνουν τα παιδιά μας χρειάζεται να νιώθουμε όλο και λιγότερο χρήσιμοι στη ζωή τους και όλο και περισσότερο άχρηστοι, θα πω, στη ζωή των παιδιών μας. Γιατί αυτό είναι η εξέλιξη, αυτό είναι η ζωή. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε εμπιστοσύνη στα παιδιά μας, ή να το πω αλλιώς, τα ζητήματα εμπιστοσύνης και καλής σχέσης και επαφής με τα παιδιά μας βγαίνουν σε όποιες τους επιλογές. Από την επιλογή του επαγγέλματος, από την επιλογή των σπουδών, από την επιλογή της παρέας, των φίλων. Και χρειάζεται να είμαστε πολύ καλά έτσι συντονισμένοι με τα παιδιά μας, αλλά και με τους εαυτούς μας, και να έχουμε και τις δικές μας ανάγκες καλυμμένες, έτσι ώστε να μην ζητάμε από τα παιδιά μας να παίξουν άλλους ρόλους από αυτούς που χρειάζεται να παίξουν στη ζωή τη δική μας και κυρίως στη δική τους φυσικά.
Γι' αυτό και λέω ότι οι σχέσεις με άλλους ανθρώπους πέρα από την οικογένεια και ειδικά για την εφηβεία οι σχέσεις με τους φίλους είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικές και χρειάζεται μια λεπτότητα, σεβασμός και προσοχή στο πώς μιλάμε και πώς κριτικάρουμε τις σχέσεις αυτές. Γιατί ο έφηβος δεν ακούει για τον Νίκο, τη Μαρία, τη Γιώτα ή τον Δημήτρη, τους φίλους του, αλλά ακούει για εκείνον και κυρίως ακούει για τη δυνατότητά του ή πώς βλέπει ο γονιός τη δυνατότητά του να διαλέγει. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και όπως πάντα φυσικά σεβασμό και διακριτικότητα. Συνοψίζοντας, έτσι να κρατήσουμε λοιπόν αυτές τις λέξεις, σεβασμό, διακριτικότητα, αποδοχή και εμπιστοσύνη. Ακριβώς, στα παιδιά ακριβώς. Και σεβασμό στο δικαίωμα των επιλογών τους. Και στο λάθος επίσης. Όλοι έχουμε δικαίωμα στο λάθος. Ακριβώς. Κύριε Βραχιόλια, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Έτσι με όλα αυτά τα πολύ ωραία και πολύ χρήσιμα που μας λέτε κάθε φορά. Αγαπητοί ακροατές, να θυμίσουμε ότι μπορείτε και εσείς να μας στέλνετε τα δικά σας αιτήματα, θέματα, απορίες και οτιδήποτε άλλο έτσι επιθυμείτε να αναλύσουμε εδώ στην εκπομπή Ψυχής Διάλογη στο mail της εκπομπής radioelpida@gmail.com. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό και ευλογημένο απόγευμα. Γεια σας. Ψυχής Διάλογη. Μια εκπομπή συζήτηση για τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Μια εκπομπή για τον καθένα μας. Με τον ψυχολόγο Στράτο Βραχιόλια. Συντονίζει η δημοσιογράφος Παρασκευής Καρύπα.